<ΣΠΡΟΥ> <ΣΠΡΟΥ> Πεινασμένοι και εξαθλειωμένοι Αφρικανοί πρόσφυγε δέχονται τι πρώτε βοήθειε. Άνδρες, γυναίκε και μικρά παιδιά που κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι τι ακτέ προσπαθούν να ζεσταθούν. Το βλέμμα του καρφωμένο στο κενό. Πολλοί έχουν χάσει του αγαπημένου του στο μοιραίο ταξίδι από τη Δυτική Αφρική προ την Ευρώπη. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι πνίγηκαν στα ανοιχτά τη Μαυριτανία. Είχαν αποπλέψει από την Κάμπια και τη Σενεγάλη και προσπαθούσαν να φτάσουν στα Κανάρια νησιά. Είναι το χειρότερο ναυάγιο που συμβαίνει φέτο στη θαλάσσια διαδρομή των προσφυγικών ρευμάτων κατά μήκο τη ακτή του Ατλαντικού. Η αυτοσχέδια βάρκα που μετέφερε τουλάχιστον 150 ανθρώπους χτύπησε στα βράχια και ανατράπηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια από το Νουαντιχίμπου, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μαυριτανίας. Δεκάδες επιζώντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή. Η επικίνδυνη θαλάσσια οδός από τη Δυτική Αφρική προς την Ευρώπη ήταν μία από τις κύριες οδούς για τους μετανάστες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τους πολέμους. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ωστόσο, οι χώρες της Μεσογείου αύξησαν τις περιπολίες στην περιοχή. Τουλάχιστον 158 άνθρωποι έχουν πνιγεί μέσα στο 2019, επιχειρώντας να φτάσουν στη γυραιά Ήπειρο, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.